το ότι θα μετέχει η Ελλάδα με ένα ποσό το οποίο ακούγεται είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια για τη διαδικασία της καταστροφής των χημικών όπλων, αυτό το γνωρίζαμε πάρα πολύ καιρό από την αρχή, γιατί είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας εφόσον μετέχουμε στον ΟΗΕ και στον οργανισμό κατά των χημικών όπλων. Ακριβώς λοιπόν αυτό ήταν κάτι που το γνωρίζαμε. Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν και μας απαντήθηκε με την επιστολή, ήταν ότι θα συμμετέχει και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Και εδώ γεννούνται κάποια εύλογα ερωτήματα. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που γεννούνται είναι ότι καθώς υπάρχει μια συνθήκη, η UNCLOS, όπως τη λένε, που είναι μία από τις τρεις συνθήκες των θαλασσών, που προβλέπει διάφορους ελέγχους, κάποιες ευθύνες στο πλοίο το οποίο φέρει τη σημαία, μάλλον στη χώρα που φέρει τη σημαία το πλοίο, σε περίπτωση ατυχήματος ή το οτιδήποτε. Ποιος δεν υπογράφει, ποιος δεν έχει υπογράψει? Μέχρι στιγμής οι χώρες που δεν έχουν υπογράψει είναι η ΗΠΑ, της οποίας το πλοίο θα φέρει τη σημαία, είναι και δικό της, και κάποιες άλλες όπως η Τουρκία και κάποιες άλλες χώρες, ας πούμε. Γι' αυτό σας διέκοψα, πολύ, γι' αυτό σας διέκοψα και σε ρώτησα. Κάποιες, ας πούμε, δεν έχουν και θάλασσα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε από την αρχή. Τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Εκείνοι οι οποίοι συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο είναι εκείνοι οι οποίοι σας στέλνουν αυτές τις επιστολές. Λοιπόν. Τι αναφέρετε εσείς στη δική σας την επιστολή ως συντονιστικό? Εμείς, διότι συνεδριάσατε, αποφασίσατε να αντιδράσετε άμεσα, να στείλετε άμεσα επιστολή. Το θέμα έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις. Δεν είναι μόνο αυτή η συζήτηση στο Κοινοβούλιο την Δευτέρα, κύριε Πρόεδρε, της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Γνωρίζετε επίσης ότι και η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης στέλνει απανταχού το μήνυμα σε όλη την Εφηλίο, κινητοποιεί πλέον όλες τις εκκλησίες, το Πατριαρχείο, άπαντες για αυτά τα οποία γίνονται ή ετοιμάζονται να γίνονται, να γίνουν στην περιοχή της Μεσογείου, και εσείς από τη δική σας την πλευρά, μέσω πλέον του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προχωράτε σε μια άλλη κινητοποίηση και ενημέρωση σε όλη τη χώρα. Ακριβώς. Για να φύγουμε πλέον από εκείνο το μοτέβο, δεν ξέραμε, δεν ακούσαμε, και ο καθένας να βρίσκει άλλοθε και δικαιολογίες. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα συμβαίνει με την Ορθόδοξη Ακαδημία. Είμαστε σε πλήρη σύμπνοια απόψεων, αλλά και βοήθεια ο ένας προς τον άλλον. Ήμασταν το Σαββάτο στην εκδήλωση που έγινε και αποφασίστηκε να σταλεί σε όλες τις εκκλησίες, όχι μόνο τις Ορθόδοξες, όλες τις εκκλησίες. Αυτό είναι το βασικό. Και να γίνει γνωστό το ζήτημα. Αντίστοιχα, εμείς από την δικιά μας την πλευρά, σαν Τεχνικό Επιμελητήριο, έχουμε ευαισθητοποιήσει καταρχάς το κεντρικό και σε δεύτερη φάση όλα τα περιφερειακά τμήματα. Ήδη οργανώνεται, μπορώ να το πω, γιατί χθες μίλαγα και με τον συνάδελφο πρόεδρο της Πάτρας, ένα μεγάλο συνέδριο στην Πάτρα να αναδείξουν το θέμα, καθώς και στην Πάτρα υπάρχει και πολυτεχνική σχολή και πανεπιστημιακή σχολή, οπότε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και εκεί το αντίστοιχο επιστημονικό υπόβαθρο να αναδείξουν το πρόβλημα που γεννάται. Προσπαθούμε να το κάνουμε γνωστό σε όλους, καθώς δεν μπορούμε πλέον να δεχτούμε αυτή τη φραγή στην ενημέρωση που υπάρχει. Έχουμε κάνει μια αρκετά σκληρή επιστολή προς τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Βενιζέλο, στην οποία απαντάμε πρακτικά σε όλα όσα μας υποστηρίζει. Δώστε μας σε περίληψη το μήνυμα της επιστολής. Σε πολύ γρήγορα. Το μήνυμα είναι ότι αφενός έχουν πλήρως αποδεχτεί κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν, κάτι για το οποίο δεν έχουν καμία εγγύηση πέραν των προφορικών εγγυήσεων και τίποτα παραπάνω, δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να λάβουν και τα οποία τα έχουν λάβει άλλες χώρες για τα δικά όταν τεθόταν το ζήτημα για αυτούς, δεν έχουν λάβει καν μέρημνα να δούνε αν υπάρχει έστω μια υποτυπώδης μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που είναι το πρώτο και το βασικό. Το πρώτο και το βασικό για να σηκώσει ένα χαλίκι πάνω στο άλλο, που θέλεις μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή δεν έχουν κάνει βασικές κινήσεις
Αυτά τους καταδεικνύουμε μέσα, τους απορρίπτουμε πλήρως τους ισχυρισμούς τους οποίους έχει, είτε για την διεθνή, ας το πούμε, πράξη και τη διεθνή εποπτεία που λέει μέσα, όπου τους εξηγούν πολλά πράγματα. Μάλιστα. Όπως, ας πούμε, για τον επιστημονικό διευθυντή επαλήθευσης. Μάλιστα, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται με τηλεδιασκέψεις. Αναρωτιέμαι ωστόσο, γιατί αυτή την ώρα έχετε μια έντονη αντίδραση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που αναφέρει, ξέρετε, εκτός την αρρωγή την οικονομική εμείς ως μέλος του Συμβουλίου, από την άλλη βεβαίως και την φύλαξη του πλοίου του Cape Ray με το υποβρύχιο τρίτων του πολεμικού ναυτικού. Αναρωτιέμαι αν απαντάτε σε αυτή την μεγαλοσύνη που έχουμε επιδείξει. Βεβαίως. Σε εκείνο το σημείο που αναφέρει, η Ελλάδα δια του Υπουργείου Εξωτερικών επιδίωξε ευθύς εξ αρχής με έντονα διπλωματικά διαβήματα και σειρές επαφών να μην πραγματοποιηθεί στη Μεσόγειο αλλά στον Ατλαντικό η εν πλώ υδρόλυση τμήματος του χημικού πλωστασίου της Συρίας, το οποίο πρέπει επιστημονικά να υπαχθεί στην διαδικασία αυτή. Δυστυχώς, παρά την ύπαρξη προσφοράς πορτογαλικού λιμένα στις Αζόρες, Ατλαντικός, αυτό δεν κατέστη δυνατό, διότι η Ιταλία είχε ήδη διαθέσει λιμάνι στην Καλαβρία Μεσόγειος για τη μεταφόρτωση των υλικών. Εδώ, σε αυτό το σημείο, έχετε την καλοσύνη να μου πείτε ποιος επιτέλους κρύβεται από ποιον, ή για να το πω πιο λαϊκά, ποιος δουλεύει ποιον, κύριε Χαρονίτη. Αυτό ήθελα τώρα να σου πω ακριβώς, ποιος δουλεύει ποιον. Δηλαδή, επειδή η Ιταλία προσέφερε ένα λιμάνι για τη μεταφόρτωση, ενώ η Πορτογαλία προσέφερε λιμάνι με ανοιχτή περιοχή για την καταστροφή. Ένα είναι αυτό το κομμάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ένα ακόμα πιο βασικό κομμάτι, το οποίο δεν το λέει κανείς. Δεν το λέει κανείς και ίσως να είμαι και ο πρώτος που θα το πει αυτή τη στιγμή για να το ακούσει ο κόσμος, είναι ότι οι ίδιοι Αμερικάνοι παραδέχονται ότι οι εργασίες καταστροφής μπορούν να λάβουν χώρα ασφαλώς μέχρι κύμα 10 πόντους. 10 πόντους κύμα δεν είναι ούτε ένα μποφόρ σε ανοιχτό πέλαγος. Πάντως, ο υπουργός... Και λένε ότι μπορεί να εξελιχθεί. Είναι το άνω όριο, ας πούμε, της ασφαλούς συνέχισης της διαδικασίας, το μισό μέτρο κύμα. Μισό μέτρο κύμα, για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει. Είναι λιγότερο από 3 μποφόρ, είναι περίπου 3,5 μποφόρ. Εμείς αρκούμαστε στις εγγύησεις, όπως λέει η επιστολή, οι οποίες είναι πολιτικές και θεσμικές. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το αναφέρει. Έχω μπροστά μου την επιστολή, πάντα την έχω κοντά μου. Οι εγγύησεις που μας παρέχονται είναι πρώτον πολιτικές και θεσμικές. Εγώ, αυτό είναι το επόμενο, η επόμενη μεγάλη απορία μας. Πώς λοιπόν είναι πολιτικές και θεσμικές από μια χώρα που δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη των θαλασσών? Δεν μπορώ να σας απαντήσω και καταλαβαίνετε γι' αυτό το λόγο ότι Καταλαβαίνετε ότι γεννούνται τέτοια ερωτήματα, τα οποία πραγματικά μας κάνουν ακόμα περισσότερο να ενιστάμεθα και ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Να αγανακτούμε και να αντιδρούμε. Ωραία. Ακόμα περισσότερο. Πείτε μας τη Δευτέρα, ποιοι θα είσαστε πάνω, κύριε Χαρονίτη? Τη Δευτέρα θα είμαστε οι πρόεδροι των τεχνικών επιμελητηρίων, ο πρόεδρος του κεντρικού τεχνικού επιμελητηρίου, οι δύο πρόεδροι των επιμελητηρίων της Κρήτης των τεχνικών και αρκετοί από τους πρόεδρους των υπολείπων επιμελητηρίων. Θα είναι οι 4 πρόεδροι των επιμελητηρίων, των εμπορικών επιμελητηρίων Κρήτης. Θα είναι οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, θα είναι οι πρόεδροι των οικονομικών επιμελητηρίων, θα είναι αρκετοί δήμαρχοι που μας έχουν πει ότι θα μετέχουν σε αυτή τη συζήτηση που θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε στη Βουλή. Θα είναι από τη ΓΕΣΕΕ, θα είναι ο πρόεδρος του ΣΤΙΕ. Αρκετοί φορείς από τα συντονιστικά. Μάλιστα. Αρκετοί φορείς με το αίτημά σας να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων ακόμα και συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως. Όπως γνωρίζουμε, όπως έχετε ήδη πει.